Στο γήπεδο λοιπόν, το Savoir Vivre ξεκινάει από την αρχή του αγώνα. Από τη στιγμή δηλαδή που οι δύο αρχηγοί ανταλλάσσουν τα καθιερωμένα δώρα. Καλό πάντως θα ήταν να μην το παρακάνουμε, γιατί ακόμα και το Savoir Vivre έχει τα όρια του. Ενώ αν υπάρχει παίχτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, του προσφέρουμε τα αντίστοιχα δώρα. Επίσης, δεν υπερβαίνουμε τα όρια στις φωτογραφίες. Βγάζουμε μια-δυο αναμνηστικές και ξεκινάμε τον αγώνα. Γνώστης του Savoir Vivre πρέπει να είναι και ο διαιτητής. Όταν επιθυμεί να καλέσει τους δύο αρχηγούς στο κέντρο του γηπέδου για να ξεκινήσει ο αγώνας, πρέπει να τους αποστείλει την κατάλληλη πρόσκληση. Κατά τη διάρκεια της ρήψης του κέρματος και όταν ο νικητής πρέπει να επιλέξει την εστία που επιθυμεί, καλό θα ήταν να λείψει η υπερβολική ευγένεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος ο αγώνας να αναβληθεί. Αν ο αντίπαλος μας περάσει με έξυπνο τρόπο, υποκλινόμαστε στην ευφυΐα του και δεν χρησιμοποιούμε άλλους τρόπους για να το σταματήσουμε. Όταν στεκόμαστε στο τείχος, δεν βάζουμε τα χέρια μας μπροστά για να προστατεύσουμε τα γενετικά μας όργανα. Ένας gentleman τοποθετεί τα χέρια του με τέτοιο τρόπο που να προσδίδει το κύρος και την ευγένειά του. Όταν ζητάμε την μπάλα από ένα συμπαίχτη μας, δεν χρησιμοποιούμε άσεμνους χαρακτηρισμούς. Έλα ρε μ***, έλα ρε μ***, πέτα ρε μ***. Μα τι μ***, είσαι παγλαμάς. Τι να κάνω, τι πήρα, άντε πάμε. Το Savoir Vivre επιβάλλει να ζητάμε την μπάλα με ευγένεια και τάκτ. Hey, συμπαίχτα, σου είναι εύκολο να μου περάσει την μπάλα, σε παρακαλώ. Είμαι σε πλεονεκτική θέση να σημειώσω τέρμα. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά. Εδώ το μαντολάτο, παιδιά! Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε άσεμνους χαρακτηρισμούς όταν παρακολουθούμε τον αγώνα από την κερκίδα ως φίλαθλοι. Σούταρε! Σούταρε! Έπρεπε να σουτάρει ο ηλίθιος! Έλα ρε, φτά, κάνε σε τραπέναντι! Ωχ, φάουλ!
Μωράκι! Ξηρά τα καρακιάζι! Καπού... Να σου! Σου γα... Σπίτι... Πουστά! Άντε... Νο! Εδώ το μαντολάτο, παιδιά! Και παστέλι έχω! Νερά, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, πατατάκια! Διαλέχτε! Τι έβγαλε κόκκινη! Θα σου πάρω τις φρίκτες στο π***ρε! Οι τρόποι καλής συμπεριφοράς βρίσκουν εφαρμογή και στην κερκίδα. Λάκτισε! Λάκτισε! Νομίζω θα είναι το φρόνιμο να λακτίσει τη δερμάτινη σφαίρα, ο μωρός! Hey, εσύ! Ο έχων τον αριθμό 7 στη φανέλα σου! Τροφοδότησε τους συμπαίκτες σου, οι οποίοι βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του γηπέδου! Υπέπεσε σε σφάλμα. Τι σφυράς ρε μελανό αρπακτικό πτηνό. Τι σφυράς ρε πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών. Ποιο έρωτα μετά του ιδίου της μητρός σου βρε. Σου συνουσιάζεται ο οίκος που διαμένεις, παλαιομοφιλόφιλε. Άντε κάνε έρωτα απαθητικά, σερβιέτα. Εδώ στον ομό Σκωτίας, gentlemen, και χαβιάρι έχω. Σαμπάνια, aperitif, η επιλογή δική σας. Oh, που έβγαλε ερυθρά. Θα σου τοποθετήσω το αντικείμενο που έχει στο στόμα σου και περιέχει ξηρό καρπό, κοινό στραγάλι, το οποίο χρησιμοποιούν και οι τροχονόμοι εις τον προχτό, φεδρέ, ποταπέ, ανέσχυντε, ντροπή και όνειδος. Αν ο διαιτητής υποπέσει σε λάθος σφύριγμα, ποτέ δεν διαμαρτυρόμαστε σπρώγνοντας και βρίζοντας, προπυλακίζοντάς τον ουσιαστικά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πιο σικ για να διαμαρτυρηθούμε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε διαιτητά, ο Σέντερ Μπάκ είμαι. Πήρα να σας πω ότι ήταν λάθος σφύριγμα αυτό που πραγματοποιήσατε πριν από λίγο. Δεν επιθυμώ να έρθω εκεί να διαμαρτυρηθώ γιατί ξέρω ότι δεν είναι πρέπον. Αλλά σας εφιστώ την προσοχή για τη συνέχεια του αγώνα. Μην είναι ήσυχος, αγαπητέ μου, θα προσέχω. Εντάξει, τα σέβη μου στην κυρία σας. Αυτή για την οποία μιλάει όλη η κερκίδα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.